Εμείς υλοποιούμε από το 2006 το τριετές στρατηγικό πλάνο της περιφέρειας, το οποίο έχει ανακοινωθεί, έχει δημοσιευθεί και είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι αρμοδιότητές μας είναι αυτές, αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στις εκθέσεις. Είναι μια σειρά εκθέσεων, όπου η περιφέρεια πλέον με ένα μεγάλο περίπτερο αγκαλιάζει όλα τα νησιά και δίνει σε όλα τα νησιά τη δυνατότητα. Δεν μπαίνετε στο ΕΟΤ το κεντρικό της, γιατί υπήρξε ένα ζήτημα στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, πάμε στο 99% των εκθέσεων, πάμε μόνοι μας. Τον Ιανουάριο η περιφέρεια έχει ένα πρόβλημα στο να πάει σε κάποιες εκθέσεις λόγω διαδικασιών. Επειδή είναι πολύ νωρίς η Ουτρέχτη, έχουμε συζητήσει με τους Δήμους και όσοι Δήμοι πήγανε στο περίπτερο του ΕΟΤ, και είναι ουσιαστικά και η μόνη έκθεση που δεν μπορούμε να πάμε εμείς σαν περιφέρεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες εκθέσεις που πάμε με τον ΕΟΤ, εκεί όπου δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τα νησιά. Δηλαδή, όταν είναι ένα-δυο νησιά τα οποία θέλουν να πάνε σε κάποιες εκθέσεις, ναι, εκεί επιλέγουμε να πάμε με τον ΕΟΤ που έχουμε έτσι κι αλλιώς πολύ καλή συνεργασία. Στις μεγάλες εκθέσεις, όπως είναι το Βερολίνο και το Λονδίνο και ίσως και η Μόσχα, πάμε με πολύ μεγάλα περίπτερα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε 25 με 27 νησιά μαζί μας. Συμμετοχή από ιδιώτες επιχειρηματίες στον τουρισμό υπάρχει σε αυτές τις εκθέσεις? Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό είναι το σημαντικότερο και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί το σημαντικότερο. Ένα περιφερειακό ή ένα δημοτικό σύμβουλο για να προβάλλει τον τόπο του, απλώς οι συμφωνίες γίνονται εκεί. Και έτσι έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο το κοινό. Αυτό το οποίο κάνουμε και το κάναμε τώρα, τον Νοέμβριο, στην έκθεση του Λονδίνου. Ουσιαστικά έρχονται τα νησιά, γιατί πρέπει να αντιπροσωπευτούν τα νησιά. Από εκεί και πέρα κάνουμε πρόσκληση στους επιχειρηματίες, έρχονται επιχειρηματίες και σε κάποιους από αυτούς δίνουμε ειδικό χώρο όπου μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους. Όσοι το επιθυμήσουν και θέλουν να έχουν, γιατί εκεί γίνεται δουλειά, και εγώ ξενοδόχος είμαι έτσι κι αλλιώς και το ξέρω, ουσιαστικά τους δίνουμε συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένο γραφείο, όπου εκεί μπορούν να κάνουν, τη δουλειά τους. Η στόχευση τώρα φέτος της διαφημιστικής προβολής για την περιοχή μας, ποια είναι? Ναι, πέρα από τις εκθέσεις, αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτό το πλάνο, το οποίο θα συνεχιστεί και το 2018, είναι ότι έχουμε πολύ καλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβάλλουμε τα νησιά μας μέσα από αυτό. Γίνονται συνέχεια καμπάνιες και έχουμε και τα δημοσιογραφικά ταξίδια, τα οποία σε όλη την περιφέρεια μπορεί να είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 70, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της περιφέρειάς μας, που είμαστε πάρα πολλά νησιά, στα 70, ας πούμε, δημοσιογραφικά ταξίδια αντιστοιχεί 2 με 3 ή 1 με 2 στο κάθε νησί. Και αν σκεφτείτε ότι ολόκληρος ο ΕΟΤ κάνει 90 ταξίδια, καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπερπροσπάθεια. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί το σημαντικότερο είναι να έρθει ο δημοσιογράφος και να φύγει ικανοποιημένος. Δεν είναι μόνο να τον φέρεις, είναι και όλη η οργάνωση. Είναι όλη η οργάνωση που πρέπει να κάνουμε για να φύγει ο δημοσιογράφος ευχαριστημένος. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτό το σημείο. Και τώρα προχωράμε το 2018 και στοχεύουμε στο κάθε νησί ξεχωριστά, επειδή είναι το κάθε νησί ένα δικό του brand, ένα δικό του όνομα, το πώς θα προβάλλουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, τα θεματικά του χαρίσματα και χαρακτηριστικά, πώς αυτά θα τα προβάλλουμε με τους νέους τρόπους διαφήμισης. Η μείωση του θαλάσσιου τουρισμού, της κρουαζιέρας δηλαδή, που ειδικά εσείς στη Ρόδο το περάσατε και φέτος πάρα πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της τουριστικής κίνησης του νησιού. Πώς εξελίσσεται, αν υπάρχουν κάποιες πιο θετικές εξελίξεις σε αυτό? Αυτή τη στιγμή η κρουαζιέρα αντιμετωπίζει μία μείωση λόγω των καταστάσεων γενικά. Νομίζω ότι μόνο σε βάθος χρόνου θα μπορέσουμε να δούμε ένα φως. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κρουαζιέρα.